Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο Taz Haunted με εμένα, τον Άντρο Φιέζελ. Βρισκόμαστε εδώ με τον ευριασμένο Taz στο Σαμ Φρανσίσκο, όχι στο Σαν Φρανσίσκο, στο Σαμ, του Σαμ το Φρανσίσκο. Και θα παίξουμε την πρώτη μας πίστα εδώ. Και η πιο εύκολη από όλες τις πίστες για να ξεκινήσουμε είναι το Samsonian Museum, το μουσείο του Samsonian ή του Smithsonian, όπως είναι στην πραγματικότητα. Και είναι η πιο εύκολη πίστα που μπορούμε να παίξουμε, γιατί έχει μόνο ένα αστεράκι όπως βλέπετε. Και ξεκινάμε! Για να δούμε τι μας περιμένει. Tweety. Αυτή είναι λίγο περίεργη, έχει ένα puzzle. Αυτή είναι όμορφη η ταμπέλα. Είναι ωραία, θα τις φάσουμε εύκολα. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που τις φάμε, νομίζω. Ναι. Δύσκολο, το θέμα αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Είναι δύσκολο αυτή η ταμπέλα, αλλά πολύ ευχάριστη. Δεν ξέρω γιατί όλες τις φορές είναι ευχάριστες. Αυτό έχει και τόσο, αυτή είναι πανεύκολη. Αρκεί να σπάσουμε το κουτί ακριβώς μπροστά. Είναι εύκολη. Με την ταμπέλα, μία ισχύεται. Οκ. Ναι. Και αυτή η γελία είναι, αρκεί να βρούμε πού είναι αυτή η ταμπέλα. Okay. Δύσκολη, αλλά πολύ ωραίος ο τρόπος που την καταστρέφουμε. Πολύ όμορφος ο τρόπος, θα δείτε. Is that somebody's idea of a water park? P.U. Μπορούμε να τη φτιάξουμε, είναι εύκολη, αρκεί να βρούμε από πού να μπούμε εκεί μέσα. Υπάρχει τρόπος. Ωραία. Επίσης να αναφέρω ότι αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου πίστες σε όλο το Taz. Τη λατρεύω αυτή την πίστα με το μουσείο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οκ. Okay. Και πέρα από τους κλασικούς φύλακες, έχουμε και αυτά εδώ τα παιδάκια. Τους κόκκινους φύλακες, οι οποίοι αν και δεν μας φτιάνουνε. Οκ, okay, την πατήσαμε. Ωραία, μια στιγμή. Οι οποίοι αν και δεν μας φτιάνουνε, το παίζουν πολύ μεγάλοι ταΐδες. Οκ, okay. Λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε εδώ μέσα με αυτό το μεγάλο σκελετό με bot με αρβίλες. Αυτό το σκελετό δεινοσαύρο εδώ πέρα έχει άρβιλα, δεν ξέρω γιατί. Οκ, okay, κάποιος σας προξέρει. Α, το σκηνή μας σπρώχνει. Δεν μπορούμε να κουμπίσουμε το σκηνή γιατί υποτίθεται ότι αυτό είναι μουσείο, δεν επιτρέπεται να περνάμε μέσα στα εκθέματα. Αλλά εμείς χοροπηδάμε πάνω του. Χαχαχα, σε ξεκύλασαμε σκηνάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από δεξιά. Γιατί από δεξιά θυμάμαι ήταν τα ωραία πράγματα. Με προσοχή φυσικά σε αυτούς τους μαλάκες, γιατί είναι ικανοί να μας τσακίσουνε. Τι στο μπούτσο, α. Απλά μας φρόχνουνε, δεν μας κάνουν ζημιά. Σ' αρέσει ραγκόνι στο κολαράκι, σ' αρέσουνε πολύ, έλα εδώ. Εδώ είμαι φίλε, εδώ λοιπόν. Οκ, α, εντωμεταξύ μισό λεπτό θα κάνουμε μια γύρα πρώτα. Να σπάσουμε κάτι πράγματα, α δεν μπορούμε να σπάσουμε τίποτα. Όπως βλέπετε, εδώ έχει ένα λουκάνικο, το λουκάνικο αυτό το χρησιμοποιήσουμε νομίζω. Και ναι, αυτά τα εκθέματα, ο δεινόσαυρος με τις αρβίλες και το λουκάνικο. Λοιπόν, ξεκινάμε από κάτω παιδιά. Το σαντουιτσάκι, συγγνώμη. Οκ, ωραία. Και εδώ έχει λίγο σερφ σε αυτήν εδώ ψεύτικη άγρια δύση. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα θα μπορούσαμε να μπούμε κανονικά μια και είμαστε καρτούν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μας το επιτρέπει. Επειδή συνήθως το κάνει αυτό ο Beep Beep, ο Roadrunner, όχι εμείς, ο Taz. Λοιπόν, εδώ είναι μια ταμπέλα, δεν κάνω λάθος, ή κάτι special. Φρουρέθω να πέσει κάτω, μπράβο, γόρι μου. Πέσε κάτω και άσε μας να χοροπηδήσουμε. Έτσι, πολύ όμορφο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε references, αναφορές, τον Daffy Duck και τον Bugs Bunny. Αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε τις πίνακες αυτούς. Ο Γκόσαμερ εδώ πέρα. Απ' την άλλη, ο Porky Pig που βρήκα ένα κρεοπωλείο του Porky Pig. Μπορώ να σας το δείξω όταν τελειώσουμε την πίστα. Και ο Σαμ. Για να δούμε πού μας οδηγεί αυτή εδώ η πύλη. Μας οδηγεί πίσω από αυτό το πίνακα και πήραμε ένα σαντουιτσάκι. Και τον σπάμε και βγαίνουμε έξω. Και ξαναμπούμε μέσα. Πάλι βγαίνουμε εδώ. Ρε φύλακα, θα μας αφήσει λίγο στην ησυχία μας. Όχι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, και ξαναμπαίνουμε πάλι εδώ. Και μπήκαμε εδώ που είναι ο Daffy Duck με τον Bugs Bunny, οκ. Ανούσιο μου φάνηκε που μπήκαμε εκεί μέσα, αλλά μπορεί να έχει το σκοπό του, τέλος πάντων. Ας προχωρήσουμε αν δεν σας πειράζει. Ωραία, λοιπόν, εδώ έχουμε γλιστερές μπογιές που έχουν στάξει από τους πίνακες. Και εδώ είναι μια ταμπέλα νομίζω αν δεν κάνω λάθος, με ένα γραμμόφωνο. Πρέπει να προσέχουμε ότι μην πέσουμε στις μπογιές γιατί γλιστράνε. Και να χοροπηδάμε σε αυτές εδώ τις πλατφόρμες. Προσοχή που πούστης από κάτω, μπόγιας. Μην πέσουμε κάτω, την έχουμε άσχημα. Και προσοχή στους δυναμίτες. Θα έρθουμε εδώ κάτω όταν έχουμε στολή από άκμε για να τον φάμε. Αλλά πρωτού αποκτήσουμε στολή, δεν είναι η καλύτερη ώρα για να πέσουμε εκεί κάτω. Λοιπόν, και εδώ μέσα, αν δεν κάνω λάθος, είναι πινακίδα. Τι είναι αυτό εδώ. Αυτή η πλατφόρμα γιατί υπάρχει, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πλατφόρμα εδώ πέρα. Δεν έχω ιδέα. Ίσως να μας ανεβάσει. Μισό λεπτό. Γαμώτο! Εδώ μείνε. Ωραία. Για ποιο λόγο μπορούμε να βγούμε εδώ πάνω, δεν ξέρω γιατί. Περίεργο. Οκ, okay. Ας το προσπεράσουμε αυτό το γεγονός και ας κατεβούμε εδώ. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Έχουμε αυτή τη. Ότε! Οκ, θέλω να πατήσει το φορτηγό. Πήγα να πατήσει το φορτηγό που είστε εδώ πέρα και. Ναι, δεν είχα τι άλλο. Περίεργος. Μια στιγμή ίσως να μπορώ να μπω εκεί μέσα και να τα αποφύγω. Ίσως λέμε τώρα. Όχι, όχι, απλά κλείνει η πόρτα πρωτού μας την πίσω στο φορτηγό. Εντάξει, το είδαμε το φορτηγό. Εντάξει, μπορώ να φύγω. Οκ. Okay. Δεν θέλω το φορτηγό, εντάξει, το είπαμε. Οκ. Okay.
Να φύγω, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα με προσοχή. Γιατί λαγκάρει το παιχνίδι, δεν ξέρω. Μου πέφτουν τα FPS για κάποιο λόγο. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, σταμάτα, χορπιταστά, πάμε μπροστά. Εδώ πέρα. Δεν μας βλέπει φρουρός, πάμε το μπιχλιμπίδι αυτό, ό,τι και αν ήταν. Και μην ξεχάσουμε να κάνουμε καταστροφή. Α, τι έχει εδώ, παιδιά. Εδώ έχει ένα ωραίο δωματιάκι με ένα κουμπί πανικού. Α, είναι ένας αναλκυστήρας. Νομίζω αυτός μας πάει στο ολόγραμμα, στην πινακίδα ολόγραμμα. Δεν είμαι σίγουρος όμως. What the! Okay, θα πέσουν και άλλα αντικείμενα σαν κι αυτό. Θα το δείτε τώρα λογικά. Μπορώ να σηκωθώ, ευχαριστώ. Okay. Για κάποιο λόγο μας επιτρέπει να ανεβούμε εδώ πάνω. Όχι εδώ πάνω ακριβώς. Ακριβώς από πάνω, μια στιγμή. Θα σπάσω αυτά τα ντουλάπια μάλλον. Μπορώ να το σπάσω. Ωραία. Δεν μπορούμε να ανεβούμε εκεί για κάποιο λόγο. Ίσως αν. Δεν είμαι σίγουρος πως θα ανεβούμε. Μια στιγμή. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Παίρνουμε αυτό το σάτι. Τώρα το άλλο σάτι εκεί πέρα που θα το πάρουμε. Αυτά είναι ο τάζ. Έχει μακριά πόδια. Λοιπόν, πανελκυστήρας ήρθε. Έρχεται, οκ. Θα κάτσουμε εδώ, περιμένουμε. Μπορώ από μέσα. Οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, και τώρα θα περιμένουμε εδώ με μουσική. Εδώ έχει ένα γραμμόφωνο που εκπέμπει μουσική ανελκυστήρα που κάνει τον τάζ να κοιμάται. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι και τόσο απειλητικό αυτό, αφού βγαίνουμε κατευθείαν έξω. Και έχει κάμερες εδώ, οπότε παίρνουμε το φίλτρο αραδότητας και προσπαθούμε να αποφύγουμε τις κίτρινες περιοχές. Οκ, και από εδώ μέσα και από εδώ. Και εδώ πέρα, ωραία. Γαμώτο, δεν μπορούμε να φτάσουμε το κουτάκι αυτό, είναι κρίμα. Δεν πειράζει, δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτά εδώ. Μια στιγμή, τα σπάσαμε, ωραία. Λοιπόν, να η πινακίδα ολόγραμμα, όπως σας είπα. Πρέπει τώρα πρωτού μας τη σπάσουμε, επειδή μου τη δίνουν πάρα πολύ τα κουτιά, να βρούμε αυτό το παιδί. Οκ. Okay. Έλα εδώ, αγόρι μου, έρχομαι. Έλα εδώ. Αντίο. Ωραία. Δεν μπορούμε να τη σπάσουμε έτσι όπως βλέπετε, γιατί είναι ολόγραμμα. Πρέπει να πάμε πάνω να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό και να την απενεργοποιήσουμε έτσι. Για να δούμε. Α, ίσως έχει κάτι εδώ. Όχι. Ούτε εδώ έχει τίποτα. Έχουμε 36 σαντουιτσάκια ήδη, ωραία. Α, από εδώ χτυπώντας αυτό εδώ το sound system. Δεν ξέρω γιατί το είπα έτσι, αλλά μου θυμίζει πολύ sound system. Αλλά είναι γενικά σύστημα παρακολούθηση του μουσείου. Και το καταστρέφουμε και πάει ταμπέλα. Λογικά. Yep. 1 στις 7. Πολύ ωραία, καλή αρχή. Και πόσα λεφτά θα πάρουμε, παρακαλώ πολύ. $5,500. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαμ, που μας δίνεις λεφτά που σώμε πράγματα που έχεις πληρώσει για να το φτιάξεις. Ευχαριστούμε, Σαμ. Λοιπόν, okay, αυτά τα πράγματα εδώ πέρα δεν μπορεί να τα σπάσουν μεταξύ, απλά πέσανε. Ωραία. Και καθαρίσαμε ένα δωμάτιο. Τώρα θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχει άλλη έξοδος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν υπάρχει άλλη έξοδος. Γυρνάμε πίσω από εκεί που ήρθαμε επομένως. Παρακαλώ, ανοίξει η πόρτα. Δεν θυμάμαι δυστυχώς πού είναι ο χρυσός Σαμ. Θα πρέπει, γαμώτο, okay, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, γιατί δεν το θυμάμαι. Okay, και από εδώ αριστερά, και από εδώ μέσα, και πίσω στον αναλκυστήρα. Παρακαλώ, αναλκυστήρα, να κατέβει στο basement, στο υπόγειο. Ευχαριστώ πολύ. Και μέσα εδώ με χαλαρωτική μουσική. Γενικά είναι λίγο πιο ήσυχο η χαλαρωτική μουσική, αλλά και πάλι είναι λίγο επίφοβο και τον τάζ, γιατί μπορεί να προκαλέσει, πώς το λένε, να μας εμποδίσει να σώσουμε τις ταμπέλες. Ωραία! Και προχωράμε από εδώ. Από εδώ είχαμε μείνει. Εδώ είναι τα διάφορα. Α! Εδώ πέφτουν διάφορες μαλακίες, κοιτάξτε. Μπαμ! Μία μαλακία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ένας κουλοχέρης. Μπορείς να σηκωθεί τάζ. Και όπως βλέπετε, καθυστερούν τον τάζ πάρα πολύ. Και δεν ξέρω πώς θα τον σηκώσουμε μια στιγμή. Τάζ θα σηκωθεί στον μπούτσο. Γιατί σηκώνεται, ρε παιδιά. Οκ, okay, για κάποιο λόγο δεν σηκώνεται. Πρέπει να ήταν γυρό το χτύπημα. Ή έχει μπαγκάρει το παιχνίδι, ή δεν σηκώνεται τάζ. Κανονικά πρέπει να σηκωθεί και στον μπούτσο. Οκ, okay, κι άλλο ένα. Αυτό ήταν ένα μόνι που πέφτει συνήθως. Ωραία, σηκώθηκε τώρα. Είχε μπαγκάρει το παιχνίδι, φαίνεται. Και εδώ θα πέσει κάτι. Γαμώ το κερατό μου, δεν προλαβα. Αυτό εδώ είναι ένα χρηματοκιβώτιο. Και εδώ πέρα θα πέσει ένα ελικόπτερο επάνω μας, το μπουτσο. Και ήταν τελικά ένα UFO. Ένα UFO είναι αυτό, ένα mini UFO. Οκ, okay, μπορώ να σηκωθώ. Ευχαριστώ. Οκ, okay. Και τώρα γιατί το κάναμε αυτό, θα μου πείτε. Γιατί για κάποιο λόγο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αντικείμενα για να μπούμε εδώ μέσα. Και δεν ξέρω τι να κάνουμε. Γαμώ το, μας φτιάχνει το σκηνάκι. Μπορώ να μπω εκεί μέσα, παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ, αλλά δεν βλέπω τον νόημα που μπήκαμε εκεί. Δεν ξέρω, γενικά ήταν ανούσιο αυτό που συνέβη. Αλλά τι να κάνουμε, τουλάχιστον πέσανε αυτά τα αντικείμενα και δεν ξαναπέσουν για να μας φτάσουν το κεφάλι. Και μαζί με το κεφάλι μας τα νεύρα μας. Οκ. Okay. Προχωράμε, ανεβαίνουμε τη σκάλα. Εδώ με περίσσια τεχνική σερφαρίσματος, υπερκυφοκυρίσματος του Taz. Θα πάρουμε αυτό το σάντουιτς, ευχαριστούμε πολύ, 45 σάντουιτς. Και εδώ έχουμε περικεφαλές του Ιούλιου Κέσσαρα. Όχι του Ιούλιου Κέσσαρα από τον Αστερίξ, ενός τυχαίου Ιούλιου Κέσσαρα που δεν αξίζει. 15% καταστροφή λοιπόν. Και εδώ, αν δεν κάνω λάθος, στο μουσείο το κεντρικό. Όπως βλέπετε, είχαμε πάει από εδώ δεξιά, από εδώ πέρα. Και τώρα ήρθαμε από εδώ. Οπότε θα ξαναγυμπούμε από εδώ. Και θα πάμε αριστερά και σε αυτές τις μεγάλες πόρτες εδώ δεξιά. Λοιπόν, και άλλοι Ιούλιοι Κέσσαρες.
Δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο πληθυντικό, αν υπάρχει, συγγνώμη που μιλάω έτσι λάθος. Οκ. Σώσανε και αυτό. Και εδώ η ταμπέλα του Taz που, αν και σβήνεται δύσκολα, έχει πολύ ωραίο τρόπο σβησίματος. Μια στιγμή. Όπως βλέπετε, η ταμπέλα αυτή είναι ζωγραφισμένη πάνω στο παρκέ του μουσείου. Θα πρέπει να βρούμε ένα μηχάνημα γυαλίσματος του παρκέ για να τη σβήσουμε. Τώρα δεν θυμάμαι που ακριβώς έχει το μηχάνημα γυαλίσματος, θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Και στην πορεία μας, και στην πορεία να μαζέψουμε τα υπόλοιπα σαντουιτσάκια και να καταστρέψουμε πράγματα του μουσείου. Δεν μπορούμε να μπούμε εδώ μέσα, είναι κλειδωμένα. Πρέπει να βρούμε άλλη είσοδο. Οκ, πάμε τότε από αριστερά. Λογικά. Λοιπόν, οπότε ξαναπάω στην κεντρική αίθουσα του μουσείου. Μάλλον δεν θα κόψω κάτι για να ξέρετε και εσείς από πού να έρθετε. Αν βλέπετε αυτά τα βίντεο για walkthrough, που δεν θα σας συστήσω, γιατί τα κάνω πολύ unprofessional, πολύ μη επαγγελματικά. Αλλά για να κάνω, λοιπόν, θα πάμε από εδώ. Προσοχή στους φυλάκες. Οκ. Και εδώ είναι οι τουαλέτες. Να σπάσουμε αυτήν εδώ την επιγραφή. Και προσοχή εδώ γιατί γλιστράει, παιδιά. Κοιτάξτε. Και δεν έχω καμία όρεξη να μην μπορώ να πηδήξω πάνω. Ωραία, εξπάσουμε αυτό εδώ τον κουβά με νερό. Αλλά για κάποιο λόγο. Μια στιγμή. Α, δεν μπορώ να το σπάσουμε αυτό. Οκ. Μπορώ να σπάσω αυτές εδώ τις φωτογραφίες. Όχι, τα καρποστάλ. Οκ. Θα προχωρήσουμε από εδώ σε λίγο. Πρώτα πάμε στο τουαλέτες που έχει μια ταμπέλα μας. Και πρέπει να την καταστρέψουμε μια στιγμή. Ωραία. Όπως βλέπετε αυτά τα αθλητικά εδώ κάτω. Κάποιο έχει την τουαλέτα και τη χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προσέχουμε. Και αν δεν κάνω λάθος, αν μπούμε σε αυτήν την Okay, είναι το μουνόπανο το κουτάκι εδώ μέσα. Δεν πειράζει, έχει ένα ωραίο στριφογυριστήρα απ' έξω. Μπορώ να πω ευχαριστώ. Τον ενεργοποιούμε. Και τρέχουμε πάλι μέσα. Με προσοχή βέβαια γιατί γλιστράει όπως είπαμε και θέλουμε να γλιστρήσουμε. Προσοχή, προσοχή. Ωραία, και μπαίνουμε εδώ και. Τι στο μπούτσο! Γαμώτο δεν κάθεται αυτό το κουτί, μπήκα απλά στον ενεργοχύτη. Ποιο ενεργοχύτη, στην υπόνομο μπήκα. Γαμώτο. Και θα πεταχούμε σε μια ταμπέλα, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Είναι η ταμπέλα που ήταν μέσα σε ένα πίνακα και είχε ένα βόθρο να ρέει πάνω της. Θα τη δείτε τώρα. Να την ταμπέλα. Και έτσι μπαίνουμε εδώ μέσα. Και τη πάμε. Δεν την περίμενα να τη σπάσουμε από τώρα, αλλά οκ. Okay, 2 στις 2 ταμπέλες. 2 σε 7 ταμπέλες, συγγνώμη. Ωραία. Και άλλες 5.500 δολάρια. 79.000 συνολικά. Μήπως παίρνουμε παραπάνω. Όχι, 7.500 παίρνουμε. Παίρνουμε πάρα πολλά. Και πού μας έβγαλε αυτό εδώ. Μας έβγαλε. Ωου! Ένας φύλακας. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ήξερα που θα με βγάλει ο υπόνομος. Τυχαία περνάω από εδώ, με συγχωρείτε. Εδώ είναι άλλη μια ταμπέλα, αν δεν κάνω λάθος. Γινόμαστε μινιατούρες σε αυτό το δωμάτιο εδώ. Πρέπει να μπούμε. Α, μπορώ να τα σπάσω αυτά τα πράγματα, οκ. Okay. Βέβαια, κακώς τα έσπασα γιατί δεν μπορώ να ανέβω στο κρεβάτι τώρα, γάμα την πουτάνα μου. Γιατί τα έσπασα. Α, όχι, μπορώ να ανέβω. Μισό λεπτό, θέλει σερφ. Έτσι γαμάει ο Taz. Με σερφάρισμα. Και δεν υπάρχει άλλο λόγο να μπούμε σε αυτό το πίνακα πέρα από το να πάρουμε αυτό στο τουιτσάκι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχει καναπέδες, όμορφους καναπέδες. Και εδώ είναι άλλο ένα σάντουιτς. Γαμά τα κεραυνίδια σου! Ένα σάντουιτς θέλω να πάρω. Οκ. Okay. Ένα σάντουιτς ήθελα να πάρω, όχι να ένα κατακεραυνός ο Δίας. Ρε Δία, ρε Δία, κόφτης μαλακίες. Να φύγουμε θέλω. Ευχαριστούμε. Οκ. Okay. Εδώ τι έχει. Εδώ είναι το σκάκι που δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Θα πάμε μετά στο σκάκι. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις τουαλέτες. Λοιπόν, γεια σου φυλακά! Γαμώ τη χοντρή κοιλιά σου! Γύρισε και μας έδειξε τη χοντρή την κοιλιά. Μότο κέρατό μου, είναι έξυπνος. Οκ. Okay. Τι έγινε, δεν μπορείς να μας φτιάσεις. Κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, πάμε πάλι από εδώ κάτω να δούμε τι έχει. Από εδώ κάτω έχει σαντουιτσάκια. Α, εδώ είναι η κεντρική αίθουσα του μουσείου πάλι. Οκ, okay, λοιπόν, ξαναβαίνουμε εδώ τότε. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που θα πάμε στις τουαλέτες πάλι να μην πέσουμε μέσα στον υπόνομο. Γιατί εγώ το μόνο που θέλω να σπάσω αυτό εδώ το μπορούμε να το σπάσουμε. Δεν μπορούμε να το σπάσουμε γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά όπως βλέπετε. Πρέπει να πηδήξουμε πάνω σε κάτι. Και μπορεί να σκέφτεσαι, ναι, μπορείς να πηδήξεις πάνω στο καπάκι της λεκάνης. Μάλλον στη βάση της λεκάνης. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί θα μας βάλει μέσα στον υπόνομο και δεν έχω όρεξη. Οπότε δεν το σπάμε. Και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να μπούμε εδώ μέσα που έχει και στολή άκμε. Πρέπει να σώσουμε τον καθρέφτη κάπως. Αλλά ίσως με το στεγνοτήρα. Όχι, όχι. Πρέπει να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο. Και ο έξυπνος τρόπος είναι. Σερφάρισμα! Όχι. Δεν ξέρω πώς ακόμα. Τέλος πάντων, θα προσπεράσουμε αυτή την ταμπέλα. Γιατί μάλλον χρειαζόμαστε tube or xodo για να σπάσουμε τον καθρέφτη. Και θα έρθουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε από εδώ, να δούμε τι έχει. Σπάζοντας αυτούς τους δύο καθρέφτες. Έναν εδώ. Και έναν εδώ. Και εδώ έχει αυτά εδώ τα. Α, εδώ έχει μια μπετονιέρα που μας πετάει πίσω. Και γινόμαστε κανονόμπαλα. Και υπάρχει μια άλλη μπετονιέρα από εδώ που μας ρίχνει πάνω σε πολύ όμορφα τοστάκια. Ευχαριστώ. Εδώ παιδιά, αυτό εδώ είναι σάλτσα ταρτάρ. Σάλτσα ταρτάρ! Σάλτσα ταρτάρ! Που λέει και ο Μπόμπ Σουγκαράκης. Και μας καίει το κολαράκι, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε καλά. Και εδώ έχουμε εικόνες από δυναμίτες. Οκ. Okay. Όπως βλέπετε, η σάλτσα ταρτάρ έκανε μόνο 8 δολάρια. Οκ. Okay. Λοιπόν, και όλα κάνουν εδώ πέρα, το χρειαζόμαστε. Καμπούμ, ευχαριστούμε για τα σαντουιτσάκια. Οκ, okay, δεν προχωράμε από εδώ. Θα προχωρήσουμε καταρχάς. Γιατί είναι αυτό το σαντουιτσάκι. Οκ, okay. 70 σάντουιτς. Οπα, ένα ρομπότ! Οκ. Okay. Φίλε εδώ. Γαμώτο, δεν μπορώ να του κάνω επίθεση γιατί είναι ρομποτικός.
Ναι, δεν γίνεται να το κάνουμε επίθεση. Γαμώ το κερατό. Εντάξει, φεύγω, φίλε, φεύγω. Άντε, γεια. Okay. Εδώ είναι η περιβόητη βίδα του μουσείου, η οποία μας ανεβάζει πάνω σε κάτι, δεν θυμάμαι τι. Ναι, σωστά. Πρέπει να ανεβούμε στην επιγραφή της πάνω απ' όλα. Εδώ. Okay. Και να πηδήξουμε μέσα εδώ πάνω. Και τώρα με στριβογύρισμα θα ανεβούμε πάνω. Κοιτάξτε τώρα πώς. Κοιτάξτε με πόση τέχνη ο Τάζ βιδώνει μία βίδα στη θέση της. Μάλλον ένα παξιμάδι στη θέση του, γιατί δεν είναι βίδα. Το παξιμάδι είναι γύρω από τη βίδα. Okay. Και περνάμε έτσι επάνω. Και τι έχει εδώ. Εδώ έχει ένα σεντουιτσάκι. Ένα κρυφό πέρασμα που μας βάζει σε κάτι κουτιά. Αυτό με τα κουτιά το θυμάμαι, είναι λίγο δύσκολο κομμάτι. Και εδώ τι έχει. Και άλλο κρυφό πέρασμα. Θα πάμε με αυτό το κρυφό πέρασμα για αρχή. Που μας βγάζει εδώ. Ωραία. Αυτή η παιδιά μου θυμίζει μία πίστα από το Μάφια. Μία από τις τελευταίες πίστες. Και είναι ένα shootout που κάνει ο Τόμι μαζί με τους τελευταίους μαφιόζους. Δεν θα σου πω περαιτέρω γιατί λογικά θα τη συνεχίσω τη σειρά κάποια στιγμή. Εδώ το σκάκι. Πρέπει να περάσουμε αυτά εδώ τα επίπεδα χωρίς να μας ρίξουν κάτω τα πιόνια. Γι' αυτό υπήρχε αυτό εδώ πέρα. Γιατί τα μαύρα, τα μαύρα δεν είναι απλά κενά. Είναι κενά που είναι τρύπες. Που σε αναγκάζουν να πέσεις κάτω. Okay. Πρέπει να βρούμε τώρα έναν τρόπο να επενεργοποιήσουμε αυτό εδώ το παπάρα. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να γυρίσουμε πίσω από εκεί που ήρθαμε. Οκ, okay, από εδώ. Και να περάσουμε εδώ πέρα γύρω από τη βίδα. Σε αυτό εδώ το μυστικό πέρασμα. Στα κουτάκια. Και okay, να σπάσουμε τα κουτιά. Πρέπει να υπάρχει εδώ υποχρεωτικά ένα τριβογυριστήρα. Τι γίνεται. Πώς θα το σπάσουμε το κουτί μέσα. Εδώ ένα φρουρός από ό,τι φαίνεται. Οκ. Okay. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο εδώ. Α! Εδώ έχει ένα κανόνι που μας βγάζει ίσως το χρυσό σάμα, αν δεν κάνω λάθος. Πες να μας βγάζει το χρυσό σάμα αυτό το κανόνι, παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Και μας βγάζει, ναι! Στο χρυσό σάμα, πολύ καλά το θυμάμουν. Και καμπούμ! Ήταν πολύ εύκολο αυτό το χρυσό σάμα. Έχουμε συναντήσει πολύ πιο δύσκολους. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω. Και πήραμε 15.000 δολάρια. Πολύ όμορφα. Δεν μας έχουν πιέσει ούτε μία φορά οι φυλακές ακόμα. Λοιπόν, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μην χαίρεστε. Λοιπόν, το παιχνίδι λαγκάρει για κάποιο λόγο, δεν έχω καταλάβει γιατί. Αλλά τέλος πάντων, οπωσδήποτε και θα πάρουμε αυτήν εδώ τη στολή ACME. Παρακαλώ πολύ. Ωραιότατα. Ευχαριστώ. Είμαστε ο Ninja Taz. Ninja Steel. Οκ. Okay. Και λογικά θα πέσουμε πάνω σε αυτό το δεινόσαυρο για να φύγουμε από το μουσείο. Αλλά δεν είναι η ώρα ακόμα. Λοιπόν, έλα το φίλε. Εδώ έχουμε στιγμιότυπο καρέ τη στιγμή που βαράμε το φύλακα. Και πέφτει κάτω. Γι' αυτό μάλλον μου θυμάμαι ότι μου άρεσε αυτή η πίστα, επειδή αυτά στιγμιότυπα. Μπορώ να σπάσω αυτή την ταμπέλα, γαμάτο, δεν μπορώ να τη σπάσω για κάποιο λόγο. Πρέπει ίσως μια στιγμή, γιατί τα χρειάζομαι αυτά τα σαντουιτσάκια, δεν έπαιξε χέρι σε τα σάντουιτς. Μπορώ να ανέβω εδώ πάνω, ίσως. Γαμάτο! Δεν θέλω να το σπάσω. Αναγκαστικά θα το σπάσω όμως, τι να κάνουμε. Α, έτσι ανεβαίνει επάνω, και okay, κάνοντα έρθα πάνω στι ταμπέλε. Στι θήκε με τα σάντουιτς. Έλα εδώ. Θέλω να ανέβω εδώ πάνω και να φάω το σάντουιτς. Δεν έχω φορά ακόμα, μισό λεπτό. Θα πάρουμε λίγη φορά. Γιατί μου πέφτουν τα FPS, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχω καταλάβει γιατί μου πέφτουν τα FPS ακόμα. Οκ. Okay. Είχα ένα πρόβλημα με την ηχογράφηση που προκαλούσε να πέφτουν τα FPS, αλλά το έφτιαξα. Και τότε για κάποιο λόγο πέφτουν. Ίσως είναι η πίστα, δεν ξέρω. Και επίσης θα παίζω σε emulator. Παίζω σε ένα παιχνίδι για PC. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην πέφτουν τα FPS. Αλλά παρόλα αυτά πέφτουνε. Να τριβογυριστείας που χρειαζόμασταν, αλλά αμφιβόλα θα μας φτάσει στο κουτί που θέλουμε. Λοιπόν. Ίσως να υπάρχει κι άλλο μυστικό πέρασμα, θα δούμε. Λοιπόν, 93 σάντουιτς, κοντεύουμε το στόχο μας. Να σπάσουμε και αυτά εδώ τα πραγματάκια. Προσοχή εδώ όμως, νομίζω σπάει το πάτωμα, αν δεν κάνω λάθος. Ή γενικά υπάρχουν κενό στο πάτωμα. Ναι! Πετύχαμε το 50% της καταστροφής. Πολύ ωραία. Άλλες 3.750 δολάρια. Ευχαριστούμε, Σαμ. Μας πληρώνεις που καταστρέφουμε πράγματα. Ευχαριστούμε. Οκ. Okay. Ωραία. Θέλουμε άλλα δύο σαντουιτσάκια. Και να τα. Και ξεκλειδώσαμε τη special πίστα αφού τελειώσουμε τη main πίστα. Γαμώ το κέρατό μου! Γι' αυτά εδώ ήταν τελικά ο στριβογυριστήρας πιο πίσω. Θα τον πατήσω αυτή τη στιγμή και θα τρέξουμε κατευθείαν πάνω στα κουτάκια αυτά. Και φύγαμε! Επάνω του Τάζ να φάμε τα κουτάκια. Μην του αφήσει να ξαναβαρέσουν με το hide to box. Και ένα κουτί εδώ. Με προσοχή τώρα να περάσουμε απέναντι κάπως. Γαμώ το! Οκ, okay, πέσαμε εδώ μέσα που ήταν κλειδωμένα, παιδιά. Εδώ είναι μια δύσκολη ταμπέλα, αυτό το νόμισμα, που στη μία μεριά έχει εμένα, έχει μάλλον τον Σαμ και στην άλλη εμάς, τον Τάζ. Πρέπει να στριβογυρίσουμε το νόμισμα κατάλληλα για να παίζει μέσα στη σχισμή και να χαθεί για πάντα από τον κόσμο. Και είναι δύσκολο αυτό. Το χειριστήριο μου λαγκάρει, εντάξει, μπορώ να το φτιάξω. Λοιπόν, θέλει σταθερή προχώρημα σταθερό. Γαμώ το πήγα, παρά λίγο να το βάλω μέσα στη σχισμή, αλλά δεν τα κατάφερα. Σιγά σιγά. Είναι δύσκολη ταμπέλα, το έχουμε πει αυτό. Σιγά σιγά. Πέσε κάτω, μπράβο. Και το νόμισμα πέφτει μέσα στη σχισμή. Και αν δεν κάνω αυτή την τρίτη ταμπέλα. 3 σε 7. Ναι.
Και θα βγουν τώρα ρομποτάκια που θα περιπολούν την περιοχή για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω όμως γιατί. Αλλά θα μπορούμε να τα φοπλίσουμε με τη στολή νίντζα που έχουμε. Να το ρομπότ, στολή νίντζα style! Αντίο ρομποτάκι. Ωραία. Και πάντως αυτό το κουμπί θα το πατήσει, Στάζ. Δεν μπορώ να το πατήσω γιατί είναι το ρομπότ στη μέση. Αλλά νομίζω το πάτησα. Ανοίγουν οι πύλες τριγύρω. Αχ, πρέπει να πατήσω και αυτό το κουμπί. Ninja Steel! Έτσι, μπράβο. Ωραία. Οκ. Okay. Και πατάμε το κουμπί. Πατήσαμε το κουμπί. Και ανοίγουν οι πύλες που ήταν κλειδωμένες πριν. Πολύ όμορφα. Αυτό εδώ θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε παραπέρα στο μουσείο. Και να το κυβότιο αυτό που δεν ξέρω πού χρησιμεύεται. Τέλος πάντων. Οκ, okay, θα τα αφήσουμε και για την ώρα. Ναι, και εγώ ξύνω το κεφάλι μου, δεν ξέρω που πάμε τώρα. Γιατί ανοίξανε πολλές περιοχές. Εδώ είναι η ταμπέλα με το παρκέ. Δεν έχουμε βρει ακόμα τον, το μηχάνημα γυαλίσματος του παρκέ. Όταν το βρούμε θα ξανάρθουμε. Εδώ είναι ένας φρουρός. Γεια σου, φρουρέ. Ninja Steel! Μπαμ! Ωραία! Και τώρα θα σπάσουμε αυτά τα κυβωτία, τα μέσα κυβωτία. Και θα παδείξουμε σε αυτό το κουμπί ACME, σε αυτό το κουτί μάλλον ACME. Μετά εδώ πάνω. Είναι δύσκολο αυτό το ανέβασμα, το θυμάμαι από μικρός. Πάντα με προβλημάτιζε, αλλά θα τα καταφέρουμε γιατί έχω μεγαλώσει πλέον. Οκ. Okay. Και εδώ. Και εδώ είμαστε, δεν ξέρω που είμαστε πάλι. Αλλά για να υπάρχει στιφοχειριστήρα εδώ, κάποιο λόγο θα υπάρχει πάλι. Οκ. Okay. Ναι, πολλές φορές λέω το πάλι και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι. Αλλά μου φαίνεται πολύ γνώριμη αυτή η περιοχή. Οκ. Okay. Δεν ξέρω που πάμε από εδώ. Μάλλον θα σταματήσω, θα γυρίσω από την άλλη μεριά. Και νομίζω ξέρω που πάμε από εδώ μια στιγμή, στιφοχειριστήρας. Και προχωράμε ακάθεκτα αλλά με προσοχή. Εδώ είναι το δύσκολο κομμάτι, παιδιά. Εδώ έχανα συνέχεια μικρός. Και να το κουτί που θέλουμε, να το κουτί. Ωραία. Εδώ έτσι περνάμε απέναντι, αλλά τώρα όταν λέμε απέναντι δεν μπορούμε. Α! Έτσι περνούσαμε απέναντι. Ντροπή που δεν το είδαμε. Πρέπει να πέσουμε μέσα στον πολυέλαιο επάνω, αλλά ο πολυέλαιος πρέπει να κατέβει νομίζω λίγο πιο κάτω για να μπορέσουμε να περάσουμε. Γιατί είναι πολύ ψηλά, αν δεν κάνω λάθος. Μια στιγμή, να το ξανακάνω. Ναι, είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν μπορούμε να βγούμε στον πολυέλαιο. Πρέπει να κατέβει λίγο με κάποιο μηχανισμό που θα ενεργοποιήσουμε αργότερα. Ninja Steel! Ρομποτάκι που θα μας κάνεις για τον Ταΐ. Άντε για. Ninja Steel εδώ μέσα. Οκ. Okay. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και πολύ όμορφα. Ωραία. Προχωράμε. Οκ, okay, προσοχή εδώ στις πρέσες. Μας παλιώσουν οι πρέσες. Η στιρέλα, η πρέσα στιρέλα. Προσοχή. Οκ, okay, δεν χρειαζόμαστε να σπάσουμε αυτό το κουτί, σπάμε αυτά εδώ. Γενικά πολύ μεγάλη αποθήκη αυτό για αυτό το μουσείο και πολύ λίγα εκθέματα από ό,τι βλέπω. Α, μπορούμε να περάσουμε. Τι στο μπούζο, γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε από εδώ. Κλειδωμένα, τι γίνεται, τι στο διάολο. Για κάποιο λόγο, παιδιά, δεν μπορούμε να περάσουμε από εδώ, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε κάποιο μηχανισμό που δεν ξέρω. Εκτός. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο μυστικό για την ώρα. Τα τζάμια αυτά, όχι. Για κάποιο λόγο, παιδιά, η περιοχή αυτή είναι μπλοκαρισμένη και δεν μπορούμε να την προφράσουμε. Τέλος πάντων. Θα γυρίσουμε πίσω αν είναι. Προσοχή στις πρέσες. Μήπως πρέπει να πατήσω κάποιο κουμπί που έχω ξεχάσει. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, θα κατεβούμε πάλι κάτω. Με προσοχή, προσοχή, Τάζ. Το μεξί έχει και ένα σπαθί ο Τάζ, αν δείτε, αλλά δεν το χρησιμοποιεί καθόλου. Ninja Steel! Μπαμ! Και κάνει ένα ωραίο, πολύ ωραίο μπλονζόν ο φρουρός. Πρώτο πέσει κάτω. Ευχαριστούμε, φρουρέ. Και θα πάμε. Όχι, από εδώ είναι το παρκέ, όχι, από εδώ είναι το κουτί, το κυβότιο. Εδώ είναι η λάμπα. Αλλά πρωτού πάμε στη λάμπα πρέπει. Α, ναι! Από εδώ είχαμε έρθει την περασμένη φορά. Πρέπει να βρούμε το στριφογυριστήρα που θέλουμε μια στιγμή. Σάλτσα ταρτάρ. Οκ, πίσω εδώ. Σε αυτόν εδώ το κανόνι. Και εδώ πέρα ενεργοποιούμε το κουμπί. Και γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πρέπει να φύγουμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Προχώρα, τάρας, γρήγορα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να τρέξουμε. Γι' αυτό δεν παίρνω και τα κανόνια. Γιατί είμαι πολύ βιαστικός. Αντίο κουτάκι. Και μπαίνουμε μέσα σε αυτό το δωμάτιο που είναι το δωμάτιο καλωδίωσης της λάμπας του Τάζ με την παροχή ενέργειας. Είδατε πως έχω μάθει τις λέξεις, πολύ ωραία. Α! Να το παρκέ, παιδιά. Αυτό εδώ το μηχανηματάκι θα χρησιμοποιήσουμε για το παρκέ, για ληστήρες παρκέ. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να καταστρέψουμε όλο το τέτοιο. Το χαρτί υγείας του Yosemite Sam. Δεν μπορείς να ξανασκουπίσεις τον κόλλο σου, Sam, μια στιγμή. Γαμώτο γιατί. Λαγκάρι το χειριστήριο, συγγνώμη. Το έχω πολύ χαμηλά. Πρέπει να το ανεβάσω λίγο. Γαμώτο, γλιστράω κιόλας. Κουβά, βοήθησέ με. Οκ, okay, και εδώ και εδώ. Δεν μπορώ να καταστρέψω το χαρτί υγείας του Yosemite Sam. Γαμώτο! Πρέπει να προσέχει πολύ τον κόλλο του και το έχει κάνει πολύ σκληρό. Οκ. Okay. Και. Θα χτυπήσουμε δύο φορές ακόμα το διακόπτη. Άλλη μία φορά. Α, όχι, δύο φορές χρειάζεται. Α, όχι, άλλη μία. Και μπούμ, η λάμπα εκρήγνεται και έχουμε 4-7 ταμπέλες. Αν όχι 5. 4, οκ. Okay. Έχουμε καθυστερήσει λίγο όπως έχω πει. Είναι αγαπημένη μου πίστα, θέλω να την απολαύσω, αλλά είναι και λίγο μπερδευτική, έτσι. Δεν είναι και η πιο εύκολη η πίστα. Όπως βλέπετε, αυξάνεται η δυσκολία σιγά σιγά. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό εδώ τον. Πώς τον παίρνουμε. Α, έτσι ανεβαίνουμε, οκ. Okay. Και οδηγούμε αυτό εδώ το μηχάνημα παρκέ. Όπως βλέπετε, γυαλίζει το παρκέ του
μουσείου. Έλα. Γαμώτο, τώρα θα μας εμποδίσουν οι πόρτες. Άνοιξε! Ευχαριστώ. Πρέπει να τα γουδάτε στις πόρτες για να ανοίγουν σε αυτό το παιχνίδι. Είναι δύσκολο να το ελέγξεις γενικά, αλλά μόλις βρείτε το μαγικό άγγιγμα, θα είναι για πάντα ο φιλικός σας υπηρέτης. Λοιπόν, και εδώ μέσα είναι. Πού το παρκέ? Να βρω το παρκέ. Όχι, δεν είναι εδώ το παρκέ. Το παρκέ ήταν από εκεί που ήμασταν πριν, γαμώτο. Μη γυαλίζεις λάθος παρκέ, πάμε στην ταμπέλα. Οκ, να είναι η ταμπέλα. Γυάλισμα παρκέ θα ξεκινήσει μόλις φτάσω πάνω. Τι πήγα από σε 3-2-1, αλλά έφυγα από την πορεία μου. Οκ. Όπως βλέπετε, όσο περισσότερο την τρίβουμε, βγαίνει ένα ποσοστό που μας λείπει όσο την καταστρέψαμε. Πρέπει να πάει 100%. Γιατί έχουμε καταστρέψει αρκετά. Και να την εξαφανίσουμε γενικά από το πάτωμα. Έλα, Τάζ. Δείξε πόσο καλή νοικοκυρά είσαι στον κόσμο και συνέχισε να τρίβεις το παρκέ. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια μηχανήματα παρκέ που πατάς πράγματι επάνω τους και τα καβαλάς για να γυαλίζουν το παρκέ. Νομίζω απλά τα οδηγάς, δεν τα καβαλάς όπως τα καβαλάει ο Τάζ. Αλλά όπως είπαμε, ο Τάζ είναι μικρός όμως και έχει κατά δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Είναι και καρτούν πάνω απ' όλα. Αν είσαι καρτούν, δεν πεθαίνεις. Αυτό είναι το μήνυμα που περνά από αυτή τη σειρά. Αν είσαι καρτούν, δεν πεθαίνεις. Οκ, σχεδόν την καταστρέψαμε. Οκ, έχει μείνει λίγο εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, το κακό είναι ότι η ταμπέλα ακόμα και να την καταστρέψουμε δεν θα έχει φύγει όλη. Έχουν μείνει μικρά κομματάκια εδώ και εκεί. Ακόμα και να γράφει 100%. Τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου και λογικά θα κόψω το βίντεο. Θα δείτε τι εννοώ. Μια στιγμή να καθαρίσουμε και αυτό εδώ. Ωραία, 98%. Μια στιγμή. Να το. Όπως βλέπετε, έχουν μείνει το περίγραμμα της ταμπέλας. Το οποίο το έχουμε καθαρίσει. Και θα το καθαρίσω αυτή τη στιγμή γιατί δεν μου άρεσε να το βλέπω στο πάτωμα. Θέλω να έχω ένα καθαρό πάτωμα. Ευχαριστούμε για τα λεφτά σαν με το μεταξύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οκ, κόβω το βίντεο και μόλις καθαρίσω και τα περιγράμματα αυτά που έχουν μείνει γιατί θέλω να σας κουράζω. Γιατί και θέλω να έχω το πάτωμα τέλειο, θα τα πούμε εκεί. Τα λέμε σε μισό λεπτό. Και όπως βλέπετε, το κανάλι μπήκο το παρκέ. Πολύ ωραία, τα αφήνουμε το μηχάνημα εδώ, δεν το χρειαζόμαστε. Και προχωράμε πίσω στις τουαλέτες. Γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω γενικά με τις τουαλέτες και πρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε κόβω το βίντεο εδώ και τα λέμε στις τουαλέτες. Καμπούμ! Και να είμαστε πίσω στο χώρο με τις τουαλέτες. Μια στιγμή. Να προχωρήσουμε λίγο πάνω από εδώ τα γραφεία. Και με προσοχή να μπούμε εδώ μέσα. Δεν θυμάμαι πώς γαμώ το κέρατό μου ενεργοποιείς το μηχανισμό εδώ πέρα. Ίσως να είναι κάτι που να έχει. Α! Με σέρφ είναι. Είμαι σίγουρος. Θυμήθηκα κάτι από τα παιδικά μου χρόνια. Γαμώ το κέρατό μου! Μια στιγμή. Γαμώ το. Πρέπει να σερφάρουμε σωστά υπό την κατάλληλη γωνία και να μπορέσουμε. Ένα κάπως έτσι. Αααα, ήμουν τόσο κοντά. Δεν υπάρχει σόδα νομίζω που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καθέσουμε την πινακίδα. Γαμώ το κέρατό μου. Γλιστράει. Είτε πρέπει να στεγνώνει. Μια στιγμή. Μήπως στεγνώνει αυτό ο στεγνωτήρα στο νερό που υπάρχει εδώ τριγύρω. Εξαφανίζεται και μπορούμε να φτάσουμε την ταμπέλα. Όχι, μια στιγμή. Ίσως έτσι. Αααα, σπάσε. Ναι! Τι σας είπα, χρειάζεται σερφ. Και έτσι μπαίνουμε εδώ μέσα. Και προτού κάνουμε οτιδήποτε, όπως βλέπετε, εδώ είναι ο φίλος μας με τα παπούτσια. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω γιατί έχουν βάλει τσιμέντο απ' έξω. Έχουν τσιμέντο στην πόρτα και δεν ανοίγει. Εδώ ίσως μήπως ανοίγει αυτή εδώ η τουαλέτα, όχι. Και ας μην υπάρχει κάποιος που να τη χρησιμοποιεί. Ωραία. Και έχουμε εδώ και κουτί ACME, αλλά υπάρχει μόνο ένας κανονικός όρος στο μουσείο, οπότε δεν το χρειαστούμε. Και η μεγάλη στιγμή έφτασε. 5-7 ταμπέλες. Ή μάλλον 6-7 ταμπέλες. Είμαι χειρότερος από τον Bugs Bunny. Να το ξέρεις αυτό. Ο Bugs Bunny είναι πολύ επίκης μπροστά στο Sam. Πολύ επίκης. Τον έχω συναντήσει, μου το έχει πει όλα αυτά. Οκ. Και προχωράμε. Και η τελευταία ταμπέλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή με το puzzle και το κουτί μπροστά. Οκ. Μια στιγμή τότε. Έχω μια ιδέα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι σωστή. Και στριβογυρίζουμε και φύγαμε. Ευχηθείτε μου να τα πάω καλά. Γρήγορα, Τάζ. Γρήγορα, Τάζ. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και έχουμε και το μαλακισμένο το ρομπότ εδώ πέρα μας. Το παίζει μάγκας. Και εδώ πάνω, γρήγορα, στριβογύρνα. Δεν θα προλάβουμε. Αμφιβάλλω θα προλάβουμε. Είναι πολύ δύσκολο να προλάβουμε, αλλά σε ελπίσουμε θα προλάβουμε. Δεν προλάβαμε. Οκ. Δεν πειράζει. Υπάρχει κάποιο μυστικό μηχανισμό, παιδιά. Δεν εξηγείται αλλιώ. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Λοιπόν, μια στιγμή πατήσω λίγο escape να δούμε τι έχουμε κάνει. Έχουμε 6-7 ταμπέλες. Έχουμε πιαστεί 0 φορές. Έχουμε καταφέρει το 5% της καταστροφής. Έχουμε βρει το χρυσό Σαμ. Αυτά. Και έχουμε βρει όλα τα στρατιωτικά. Οπότε πρέπει να καταστρέψουμε την τελευταία ταμπέλα. Είχα ξεχάσει τι χρειαζόμαστε. Οκ, μια στιγμή. Εν τω μεταξύ, κάτι άλλο, παιδιά. Υπάρχει χάρτης. Να σας δείξω τώρα. Όπως βλέπετε, λέει map και options. Υπάρχει χάρτης που σας δείχνει που είστε. Είναι λίγο περίεργο να το καταλάβετε. Αλλά σας δείχνει που είναι η τελευταία ταμπέλα και που είστε εσείς. Οκ. Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία ταμπέλα. Αν και νομίζω ότι θυμήθηκα τι χρειάζεται να κάνουμε. Μια στιγμή. Από εδώ είναι. Ναι, από εδώ με τους πολυελαίους. Οκ. Προσοχή εδώ για την ηλεκτροφόρη πολυέλαιη. Μην πέσουμε κάτω. Ωραία. Και προχωράμε από εδώ. Για να δούμε τι έχει εδώ. Εδώ έχει τη γέφυρα μάλλον που χρησιμοποιούσαμε. Και αυτές τις λάμπες. Να, εδώ είναι η γέφυρα. Για να το μπορώ να πηδήξω πάνω.
Όπως βλέπετε δεν φτάνουμε, αλλά ίσως να μπορούμε. Α, φτάνουμε ίσα ίσα στην άλλη μεριά. Από εδώ πρέπει να είναι η ταμπέλα που χρειαζόμαστε μια στιγμή. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ πέρα. Μικρός, αυτά εδώ τα άλλα μετά ήταν πολύ βασανιστικά. Δεν μπορούσα να καταφέρω με τίποτα. Για να δούμε τώρα τι υπάρχει από εδώ. Υπάρχουν οι πρέσες. Μην μας λιώσουν, παρακαλώ πολύ, πρέσες μου. Γιατί είναι μπλοκαρισμένη αυτή η περιοχή? Πού είμαστε στο χάρτη? Μια στιγμή θέλω να δω το χάρτη. Στο χάρτη είμαστε. Είναι η μυστική είσοδος για την ταμπέλα που χρειαζόμαστε και δεν μπορούμε να μπούμε εκεί μέσα για κάποιο λόγο. Χαμώ το κεράτο μου. Οκ. Okay. Θα πάω. Α! Παιδιά, πώς να γυρίσω τώρα την κάμερα? Αν μπορεί να δείτε πάνω-πάνω. Υπάρχουν κάτι κυβότια, μπορεί να δεν τα βλέπετε μάλλον εσείς. Χαμώ το. Ξέρω πώς ανέβω εκεί πάνω, μισό λεπτό. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει κάποιο μυστικό πέρασμα στον αέρα. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Μη λέω και εγώ πράγματα ψεύτικα. Οκ, δεν υπάρχει τίποτα για την ώρα. Λοιπόν, μόλις βρω μια άκρη θα συνεχίσω το βίντεο. Οπότε το κόβω τώρα και τα λέμε όταν βρω άκρη. Τα λέμε σε λίγο. Οκ, νομίζω έβγαλα μια άκρη. Δεν θυμάμαι ποιο δωμάτιο είναι αυτό, αλλά για κάποιο λόγο υπάρχει ο ψηφοκυριστήρας εδώ πέρα. Μια στιγμή περάσουμε το σκάκι. Οκ, έχασα τη στολή μου, θα σας πω πως την έχασα. Ναι, εδώ είναι ο ψηφοκυριστήρας. Και να το κουτί! Άι στο διάολο! Οκ, λοιπόν, μια στιγμή μπορείτε να σπάσουμε την ταμπέλα γιατί έκανα κάτι μαλακίες όσο δεν τράβαγα. Με πιάσανε 4 φορές. Γιατί ήθελα να φάω το μοναδικό φρούτο που υπάρχει σε όλη την πίστα με τη στολή νίντζα, αλλά τελικά δεν γίνεται γιατί τις αντιλαμβάνεται με το πατήσι τρίγωνο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά για επιλόγω έχουν αφήσει την παγκιά. Και χάσαμε 2.000 δολάρια, δεν πειράζει, θα πάρουμε πίσω με αυτή την ταμπέλα. Σπαθινατάζ! Οκ, μια φορά ακόμα, έτσι, μπράβο. Θα σπάσεις, μπράβο ταμπελάρα, έτσι. 7 στις 7, πολύ όμορφα. Άλλα 7.500 δολάρια, 133.250. Τελικά θα σας δείξω που καταφέραμε και ήρθαμε εδώ. Α! Εδώ παιδιά έχουμε την πολύ ωραία μας βοήθεια. Μια στιγμή θα σας δείξω. Ανεβαίνει ο δεινόσαυρος με τις γαλότσες. Θα μας βοηθήσει να πάρουμε το λουκάνικο. Το λουκάνικο θα χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε την πίστα. Λοιπόν, εδώ, αυτό εδώ είναι είτε Red Bull είτε Monster που σε κάνει να ρεύεσαι. Χικαπ! Και έτσι εδώ παιδιά όπως βλέπετε μπορούμε να ανεβούμε όσο ψηλά θέλουμε. Και εδώ πέρα μπορούμε με λίγη τύχη να ανεβούμε πάνω σε αυτό εδώ την πλατφόρμα εδώ πάνω. Γάμω τα νεύα, έτσι μπράβο. Και προχωρήσουμε έτσι. Αλλά πρώτα το κάνω αυτό επειδή είπαμε το κάνω σαν walkthrough γενικά την περίσταση. Αυτή θα είναι σαν walkthrough. Θα σας δείξω πως ήρθαμε εδώ. Λοιπόν, καταρχάς από εδώ πίσω που υπάρχουν εδώ αυτή η σκακέρα υπάρχει εδώ. Την προσπερνάτε. Με προσοχή μέσα στις τρύπες τις μαύρες. Και ακολουθάτε αυτήν εδώ τη διαδρομή. Εδώ πέρα. Και κατεβαίνει κάτω αυτή η σκάλα. Γενικά ανεβήκαμε από εδώ. Ανεβήκαμε από εδώ πάνω. Ανεβήκαμε αυτή η σκάλα. Και προχωρήσαμε. Όπως βλέπετε, αυτή η ταμπέλα εδώ. Λέει από εδώ για το σκάκι αυτή η ταμπέλα εδώ πέρα από το σκάκι. Οκ, και πήγαμε από εδώ και από εκεί ήταν το σκάκι. Οκ. Λοιπόν, τώρα να βρούμε πώς θα ανεβούμε πάνω στο δεινόσαυρο. Αν θυμάμαι καλά, στο δεινόσαυρο ανέβαινε από τις τουαλέτες. Οπότε δεν θα το κόψω το βίντεο, μια σκηνή το τελευταίο act της πίστας. Η τελευταία σκηνή της πίστας. Οπότε. Προχωράμε από εδώ. Ευχαριστούμε που μας, για την όθηση μηχανηματάκι που ελέγχει τους καλεσμένους έναν-έναν. Τους παρευρισκόμενους στο μουσείο έναν-έναν. Ο ρομπότ σκάσε. Οκ. Και εδώ. Και στριφογυρίζουμε το παξιμάτι να ανέβει πάνω στη βίδα. Ωραία. Και φτάσαμε. Ωραία. Λοιπόν, και αν δεν κάνω λάθος, είναι από εδώ δεξιά. Ναι, από εδώ δεξιά είναι. Είμαι πολύ σωστός. Να πάρουμε όμως τη στολή νίντζα πρωτού φύγουμε. Όχι ακόμα. Να πάρουμε πρώτα τη στολή νίντζα που θέλω. Θέλω να φύγουμε με ψηλά το κεφάλι. Όχι ότι μας έριξε κάτω ο μαλάκας ο φρουρός. Τέσσερις φορές. Φρουρός φορές. Τον μπέρδεψα. Τι να κάνω, με κάνω και σαρδάμ, οκ. Okay. Μας έριξε κάτω 4 φορές και το μετανιώσαμε. Αλλά τώρα δεν πειράζει, έχουμε τη στολή πάλι και έχουμε τα λεφτάκια μας. Πήραμε 69.250 δολάρια συνολικά. Και ναι, πάμε να τελειώσουμε την πίστα. Εδώ είναι ο δεινόσαυρος που μας οδηγεί στο animation. Που δεν θυμάμαι ποιο είναι το animation αυτό. Θα δω γιατί εντωμεταξύ πολύ ρεαλιστικά. Για να δούμε. Για να δούμε τάζ, τι θα κάνεις. Πάμε στο κεφάλι του δεινόσαυρου. Στην ράχη του, στην ουρά του και τέλος στο λουκάνικο. Και παίρνουμε το λουκάνικο και φεύγουμε. Εντωμεταξύ είναι το περίεργο είναι ότι ο Τραζ, ναι. Το περίεργο είναι ότι ο Τάζ δεν τρώει το λουκάνικο μετά. Αλλά το χρησιμοποιεί για να σώσει τη Σιντέβιλ. Φαίνεται η αγάπη έρχεται πρώτα πριν την πίνα του Τάζ. Τι να πω. Οκ. You've unlocked a gallery page. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Γιατί πήραμε λεφτάκια. Οκ. Και για να δούμε το animation που βγαίνουμε έξω από το μουσείο. Με το λουκανικάκι. Κάνουμε search στο λουκάνικο. Και αυτό πιάνεται πάνω σε ένα πολύ κλασικό stick. Κλασικότατο. Και δυστυχώς ο Τάζ από ό,τι φαίνεται νευριάζει που δεν μπορεί να το φάει.
Αλλά φαίνεται χτύπησε το πόδι του επειδή κλώτησε το δέντρο. Δεν πειράζει. Έλα, Τάζ, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, το μεταξύ πρώτο προχωρήσουμε, να σας δείξω ότι αυτό εδώ είναι ένα κρεοπωλείο Porky Pig. Όπως βλέπετε πάνω στην τέντα έχει τον Porky Pig. Και εδώ που λέγαμε, αλλά δεν είναι κρεοπωλείο, λάθος. Θα ήταν πολύ μακάβριο έτσι και ήταν κρεοπωλείο. Πολλά παγωτά. Είναι παγωτατζής ο Porky Pig. Πάλι καλά που δεν είναι κρεοπωλείο, γιατί θα ξέρετε τι θα πουλούσε. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λουκάνικο ακόμα. Οπότε, η επόμενη πίστα μας θα είναι το σούπερ μάρκετ του Sam. Και θα χρειαστεί να κλείσω αυτό το επεισόδιο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε το επεισόδιο και σχολιάστε ό,τι θέλετε για το επεισόδιο το συγκεκριμένο ή τη σειρά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!